κυρία Μαρία Πολυκρέτη είναι μαζί μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, αγαπητοί φίλοι και φίλες μου. Να την καλωσορίσω στην εκπομπή. Κυρία Πολυκρέτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση από το πρωί για τον τουρισμό εδώ στον Aegean Voice. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα φέτος, πάει καλά η σεζόν? Θετικά είναι τα μηνύματα. Εντάξει, τα συμπεράσματα θα τα βγάλουμε στο τέλος της σεζόν. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει θετικά ή αρνητικά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι μια καλή σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν το 22. Ναι. Αλλά σίγουρα σαν το 21 και το 19 είμαι βέβαιη ότι θα διατηρηθούμε σε αυτά τα πολύ καλά επίπεδα. Ναι. Και λέω ότι συμβαίνει αυτό γιατί ίσως είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Μιλούσαν όλοι για ένα τεράστιο, για μια έξαρση τουρισμού κτλ. Και ξαφνικά ο τουρισμός μπορεί να είναι ίδιος με πέρσι ή να είναι αντίστοιχος με το 19 που ήταν επίσης μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και σε όλους μας φάνηκε παράξενο γιατί ίσως περιμέναμε κάτι περισσότερο. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί ίσως αυτή η εντύπωση. Σίγουρα μπορεί και οι προσδοκίες να παίζουν το ρόλο τους. Οι αριθμοί πάντως δείχνουν αύξηση των αφίξεων. Δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε, είναι δεδομένοι οι αριθμοί, ναι, και απόλυτοι. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα έχουμε μια αύξηση παράλληλη των κλινών, οπότε τα δωμάτια είναι περισσότερο, ο κόσμος διαχέεται σε περισσότερες κλίνες αφενός. Και αφετέρου αυτό το οποίο εγώ λέω από πέρσι είναι ότι εκείνο το οποίο μετράει τελικά είναι η μέση κατακεφαλή δαπάνη. Αυτό. Ίσως και περισσότερο από τον τελικό αριθμό αφίξεων. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει δηλαδή να δούμε τη σεζόν και μέσα από αυτό το κριτήριο της μέσης κατακεφαλής δαπάνης για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή θέλουμε 10 ανθρώπους να χαλούν 100 ή 100 ανθρώπους να χαλούν 10. Mm-hmm. Αυτό είναι το ίσως το δίλημα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τουρισμό, για το σίγουρα τι ακριβώς θέλουμε και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Από τους φορείς. Από τους φορείς. Και από την κοινωνία φυσικά. Και από την κοινωνία και από τους τοπικούς άρχοντες, εν πάση περιπτώσει, από την περιφέρεια, από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λοιπόν, μάλιστα σήμερα το μεσημέρι θα γίνει μια σύσκεψη, μου είπαν, στο Δημαρχείο. Α. Σχετικά με τον τουρισμό. Ωραία. Οπότε είναι ένα καλό βήμα και αυτό. Ίσως εκεί να πούν κάποια πράγματα, να βγουν κάποια συμπεράσματα και να δούμε μήπως γίνει κάτι καλύτερο το επόμενο διάστημα. Εσείς πάντως από την πλευρά σας κάνετε ό,τι μπορείτε για να βοηθήσετε την Νάξο και για να την προβάλλετε. Και θα πάω σε κάτι πολύ πρόσφατο που είναι τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Naxos 13-18 The Photo Exhibition που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Ιταλική Πρεσβεία και ήταν καρπός της πολιτιστικής σας πρωτοβουλίας μια βραδιά κάτω από την ελιά. Ναι. Πώς αισθάνεστε, πώς αισθανθήκατε που είδατε εκεί τα έργα των παιδιών εκεί στη Βασιλή Σοφίας, Φαρδιά Πλατιά, με τις εικόνες της Νάξου, με πορτάρα, με τη ζωή της Νάξου? Εντάξει, συγκινήθηκα και δεν το λέω για να το πω. Ναι. Πραγματικά συγκινήθηκα με τα έργα των παιδιών εκεί. Σταματούσαν, μάλιστα πέτυχα διαβάτες να σταματούν να τα κοιτούν. Ήμουνα με την κόρη μου την Ιουλιανή. Που συμμετείχε στη δράση αυτή. Είχε όλη και εκείνη τις φωτογραφίες της εκεί. Εντάξει, προσωπικά ως μητέρα θα μιλήσω, όχι ως διοργανώτρια. Ναι. Είναι σημαντικό για τα παιδιά μας να βλέπουν τα έργα τους σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Και να νιώθουν ότι με τις φωτογραφίες τους προβάλλουν την Νάξο και ότι έχουν κάνει κάτι σημαντικό, κάτι αξιόλογο. Είναι κάτι που έτσι με συγκινεί σίγουρα. Είδα πολλά παιδιά και ήταν εκεί από αυτά που συμμετείχαν, ναι, στο Naxos Photo Lab. Ναι, ήρθαν αρκετά παιδάκια. Ήρθε η Καλλιόπη, ήρθε ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κουτρούλης, ο Βασίλης ο Ανευλαβής, ο Νικόλας ο Ξενάκης, η Ιουλιανή, η Ναταλία η Ανευλαβή, η Μαριάννα η Νανά, ο Γιώργος ο Βερίκοκος. Ήρθαν τελικά αρκετά παιδάκια. Και εντάξει, είναι καλό αυτό γιατί ουσιαστικά τα παιδάκια πρέπει να. Η γιορτή ήταν για τα παιδάκια, έπρεπε τα παιδάκια να χαρούν. Για όσα παιδιά δεν ήρθαν, να πω ότι το ξέρουν ήδη βέβαια, αλλά να επαναλάβω ότι θα μεταφέρουμε την έκθεση στην Νάξο και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στο νησί. Να γίνει και εδώ κάποιο, ναι, event, κάποια εγγένεια κτλ. Μέχρι πότε θα είναι εκεί στην Ιταλική Πρεσβεία? Μέχρι τις 11 Ιούλη. Μέχρι 11 Ιούλη. Μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ναι, είναι 3 εβδομάδες. Μας έδινε η Πρεσβεία για τη δυνατότητα να μείνουν και 4 εβδομάδες. Αλλά είπαμε ότι 3 εβδομάδες είναι για να μην κουράσει. Είναι αρκετό το διάστημα. Είναι απέναντι από το κοινοβούλιο, να πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Πολύ κεντρικό σημείο. Πολύ κεντρικό σημείο. Μόνο καμιά φορά λέω έτσι χαριτολογώντας, αλλά δεν είναι
δεν είναι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Δηλαδή, ότι για να νοικιάσει, παραδείγματος χάρη, να βάλει δύο αφίσες εκεί σε μια στάση της Νάξου διαφημιστικές, δεν ξέρω πόσα χρήματα μπορεί πάρα να ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων. Ναι, οπότε, εμείς εξασφαλίσαμε 40 εικόνες της Νάξου στην καρδιά της Αθήνας, απέναντι από τη Βουλή. Δεν νομίζω καλύτερη διαφήμιση από αυτό και το γεγονός ότι είναι τραβηγμένες από τα παιδιά μας δεν υπάρχει. Ναι, βέβαια, και τα παιδιά νιώθουν σπουδαία και νιώθουν πολύ όμορφα και η Νάξος διαφημίζεται και ο τρόπος που διαφημίζεται είναι έτσι ιδιαίτερος. Ναι. Γιατί δεν έχουμε ξαναδεί να διαφημίζεται ένας τόπος με αυτόν τον τρόπο, με τα έργα, με τις εργασίες των παιδιών, των εφήβων του. Ναι. Είναι φοβερό. Το ίδιο έγινε και με το δελτίο, με το δελτίο καλών Νάξος ειδήσεων που έκαναν Νάξος τα παιδιά νιώθ. Και αυτό έκανε το γύρο της Ελλάδας. Και πολλοίς κόσμος είδε το νησί μας μέσα από αυτές τις εικόνες. Πώς και επιλέξατε την πρεσβεία της Ιταλίας για να κάνετε τα εγγένεια και για να μπει εκεί, να πάει εκεί η έκθεση των παιδιών? Ήθελα κάπου κεντρικά. Ναι, για αρχή. Οι πρεσβείες σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένες. Η Νάξος έχει ιστορικούς δεσμούς με την Ιταλία. Και έτσι υπήρχε το έφορο έδαφος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να προσεγγίσουμε την πρεσβεία, να δώσουμε, ας πούμε, έμφαση στους δεσμούς αυτούς τους ιστορικούς με την Βενετία, αλλά και με την Νάξο της Κάτω Σικελίας. Η πρεσβεία ήταν θετική. Να πούμε ότι είδαν τα έργα των παιδιών. Δηλαδή, ήμασταν σε συνομιλίες πάνω από δύο μήνες με την πρεσβεία για να γίνει. Πρώτα έλεγξαν τι ακριβώς. Τα πάντα έλεγξαν. Ζήτησαν και να δουν τα έργα των παιδιών πριν πούν το τελικό. Και, βέβαια. Ναι, και οπότε οι δεσμοί αυτοί που υπάρχουν με την Ιταλία βοήθησαν στο να πει η πρεσβεία το τελικό. Τι είπε η πρέσβης, της άρεσε η ιδέα σας και το γεγονός ότι έγινε αυτή η έκθεση και φιλοξενείται κιόλας εκεί? Της άρεσε πάρα πολύ. Μας θύμισε καταρχάς με την παρουσία της, προλόγησε τα παιδιά, προλόγησε την έκθεση, αλλά και το γεγονός από μόνο του, το ότι δέχθηκε να φιλοξενήσει τα έργα των παιδιών, νομίζω μιλάει. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε θα περιμένουμε την έκθεση να έρθει και στην Άξο, πότε, το Σεπτέμβρη περίπου? Ναι, πιστεύω μέσα στο Σεπτέμβρη. Εκτός και να μας έρθει η πρέσβης, να μας κάνει την τιμή να έρθει στην Άξο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μπορούμε να το συνδυάσουμε, να εγκαινιάσει και την έκθεση και στην Άξο. Θα δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ήταν και άλλοι εκλεκτοί καλεσμένοι στην εκδήλωση. Βέβαια, μας προλόγησε ο κύριος Φραγκάκης, ο οποίος αγαπά το νησί και πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια, συγκινητικά λόγια για το νησί μας. Παρότι είναι ο ίδιος λέει από την Κρήτη, αλλά την αγαπάει την Άξο σχεδόν εξίσου με το νησί. Αυτό είναι του. Καλό. Ναι, και μας στηρίζει πάντα σε όλες μας τις δράσεις. Ήταν πάρα πολύ και καλεσμένοι και από το δημοσιογραφικό κόσμο. Μας έχουν στηρίξει και καλύψει δημοσιογραφικά σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα. Και καλλιτέχνες είδα και σεφ είδα. Και σεφ βέβαια. Ναι, καθότι η Νάξο έχει γαστρονομική παράδοση μεγάλη. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, κυρία Πολυκρέτη, έχετε ετοιμάσει, γιατί έχετε πει ότι θα συνεχιστούν κάποια πράγματα και κάποιες δράσεις και που έχουν να κάνουν με παιδιά, αλλά και για τη βραδιά κάτω από την ελιά, την οποία την περιμένουμε και φέτος. Βέβαια. Να γίνει. Θα γίνει. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ετοιμάζουμε πάνω από δύο μήνες τώρα. Στο κτήμα κανονικά. Θα το ανακοινώσουμε εγκαίρως μέσα στο καλοκαίρι και τις επόμενες δράσεις με τα παιδιά θα συνεχιστούν. Είναι κάτι το οποίο πλέον το ζητούν και τα ίδια, αλλά και πολλοί γονείς μου είπαν ότι δεν το ήξερα, το έμαθα αργά, θέλω πολύ να συμμετέχει το παιδί μου φέτος κτλ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά οι δράσεις είχαν απήχηση στην τοπική κοινωνία, γίνονται για την τοπική κοινωνία και για τα παιδιά, οπότε και αυτό εμένα έτσι μου δίνει το απαραίτητα για να συνεχίσω. Ναι, το θέμα είναι ακόμη, εκτός του ότι, ας πούμε, με αυτές τις δράσεις και με αυτά τα εργαστήρια που έκαναν τα παιδιά διαφήμισαν τον τόπο τους, τους δίνεται και μια ευκαιρία να κάνουν και κάτι διαφορετικό ή κάτι παραπάνω από αυτά που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν στο νησί, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η ανισότητα, έτσι, των παιδιών που ζουν στην επαρχία, στα νησιά, εν πάση περιπτώσει, με αυτά που ζουν στην Αθήνα. Σίγουρα. Οι ευκαιρίες να αναπτύξουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα
σίγουρα δεν είναι τόσες πολλές όσες έχει ένα παιδί στην Αθήνα. Οπότε ερχόμαστε να τους δώσουμε αυτές τις ευκαιρίες ή τουλάχιστον όσες περισσότερες μπορούμε, και έχω στόχο στο μέλλον να, και να συνεχίσω και να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες και για άλλα αντικείμενα, όχι μόνο για το δημοσιογραφικό, ναι, ή το φωτογραφικό. Και να, έτσι να εξορροπήσουμε λίγο αυτή την ανισότητα. Λέω ότι πάμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη γενιά ενεργών πολιτών, αλλά και καλλιτεχνών και ενδεχομένως ακτιβιστών, γιατί μιλήσαμε και για περιβαλλοντικά θέματα, παραδείγματος χάρη, μέσα, ναι, από τον Άξο News Good News. Φυσικά. Μιλήσαμε για την Άξο του πολιτισμού μέσα από την εισίδα των μουσείων. Δηλαδή πάμε και εκπαιδεύουμε τα παιδιά, σε εισαγωγικά το εκπαιδεύουμε, ναι, να προβληματιστούν, να σκεφτούν, να δημιουργήσουν πάνω σε αυτά τα αντικείμενα και να οραματιστούν την Άξο που θέλουν και να οραματιστούν για το μέλλον, το αύριο, να, βέβαια. Φέτος αυτές οι δράσεις που συμμετέχουν τα παιδιά θα είναι ίδιες ή να περιμένουμε κάτι διαφορετικό? Θα πατήσουμε πάνω σε αυτές. Θα ήθελα να τις συνεχίσουμε, ναι, και είμαστε συνομιλές να τις συνεχίσουμε ή κάτι παρόμοιο, εν πάση περιπτώσει, και θα δούμε και τι άλλο θα συμβεί. Δουλεύουμε διάφορα. Άρα λοιπόν περιμένουμε μια βραδιά κάτω από την ελιά, περιμένουμε τις δράσεις για τα παιδιά. Ετοιμάζεται και κάτι ακόμη? Ναι, ετοιμάζουμε κάτι το οποίο είναι αίτημα της τοπικής κοινωνίας εδώ και χρόνια, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Βρήκα ένα κενό εκεί και λέω ότι αφού δεν το έχει κάνει κανείς, το κάνω εγώ. Δεν βλέπω να μας λέτε κάτι περισσότερο. Όχι, δεν θα το πω, αλλά θα είναι έκπληξη, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια θετική και πολύ καλή έκπληξη για την Άξο. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Καλώς να το δεχτούμε και αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτό επιτυχημένο. Αμήν. Γιατί πραγματικά, κυρία Πολυκρέτη, ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια από τον κόσμο που τα έχει δει και τα έχει ζήσει, και τα παιδιά έχουν πει τα καλύτερα λόγια. Τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στον Aegean Voice και έχουν μιλήσει τους μικρούς δημοσιογράφους. Ναι, και εντάξει, ευχαριστώ και για τη στήριξη στα παιδιά, ήταν σημαντικό και αυτό που κάνατε εσείς, δηλαδή να νιώσουν τα παιδιά ότι τους δίνεται και το βήμα μετά το Naxos News Good News, ότι απέδειξαν κατά κάποιο τρόπο το ταλέντο τους, οπότε τώρα το εφαρμόζουν. Μάλιστα, τους δόθηκε το ναι, βήμα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα είχαμε έρθει και έτσι σε μια συζήτηση με κάποια παιδιά να κάνουν και μια εκπομπή εδώ στον Aegean Voice, όμως είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, επειδή είναι και ανήλικα τα παιδιά. Και δεν έχει διευθετηθεί ακόμη το θέμα ώστε να μπορέσουν να. Ελπίζω να διευθετηθεί, γιατί είναι κρίμα για τα παιδιά. Ναι, τους αρέσει. Ναι, προετοίμαζαν πολύ, εκπομπή, έβρισκαν ανθρώπους να τους βγάζουν στον αέρα κτλ. Δηλαδή πιστεύω ότι και κάποια από αυτά τα παιδιά, γιατί λειτουργήσε και ως επαγγελματικός προσανατολισμός όλο αυτό, μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να τραβήξουν το δρόμο της δημοσιογραφίας. Φυσικά. Φυσικά. Ή της φωτογραφίας. Ή της φωτογραφίας. Ναι, το σίγουρο πάντως είναι ότι θα είναι οι επόμενοι ενεργοί πολίτες του νησιού. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι σημαντικό ότι σηκώθηκαν από το καναπέ τους, σηκώθηκαν από τις οθόνες τους, από τις απρόσωπες οθόνες και ασχολήθηκαν με project σημαντικά. Διέθεσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, γιατί ασχοληθήκαμε έναν ολόκληρο χειμώνα. Η φωτογραφική έκθεση δεν είναι αποτέλεσμα. Ναι, δεν είναι αποτέλεσμα ενός μαθήματος. Είναι 6 μήνες project. Οπότε το τρέξαμε όλο το χειμώνα και αυτά τα παιδιά ήταν μαζί μας όλο το χειμώνα. Το ίδιο αντίστοιχα και στο Naxos News Good News. Διέθεσαν 2 Σαββατοκύριακα, αλλά. Πάνω από 10 ώρες. Όχι μόνο 10 ώρες. Πάνω από 10 ώρες. Και όχι μόνο 2 Σαββατοκύριακα. Όχι μόνο, ναι. 2 Σαββατοκύριακα χονδρικά. Πολύ και γεμάτα κάποιες, και κάποιες μέρες μέσα στη εβδομάδα. Οπότε αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά που έχουν ενδιαφέροντα, είναι τα παιδιά που έχουν στόχους, που κυνηγούν τα όνειρά τους, που κυνηγούν τους στόχους τους. Το μέλλον φαντάζει έτσι αισιόδοξο μέσα από τη δράση αυτών των παιδιών. Πολύ ωραία. Κυρία Πολυκρέτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν. Μα δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι στη συζήτησή μας. Όχι. Όχι. Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Ναι. Όχι, εγώ θέλω να προσκαλέσω όλους όσους μας ακούν να περάσουν από τη. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ συγκινητικό να περάσουν από την έκθεση. Ναι. Είναι μοναδική ευκαιρία να δουν τα έργα των παιδιών της Νάξου εκεί.
Ναι, και δεν ξέρω αν θα μου δοθεί και ευκαιρία ξανά να μπορέσω να το κάνω. Γιατί εντάξει, ήταν λίγο ψυχοφθόρο μέχρι τελικώς να πάρουμε το OK από την πρεσβεία. Ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία. Αλλά για όλους το βάλατε στόχο και το καταφέρατε όμως. Και αυτό είναι το θετικό, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό έχουμε κρατήσει. Ναι, αλλά να το γιορτάσουμε όλοι. Δηλαδή, γιορτάσουμε. Αν είναι στην Αθήνα κάποιο να αξιώτησε, ναι, να αξιώτησε, να περάσει από εκεί να χαρεί και να συγκινηθεί. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.